Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και για το ολοένα και μεγαλύτερο βάθεμα της εμπλοκής της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρει βαρύτατες ευθύνες. Εμπλέκει τη χώρα μας στο κουβάρι των ανταγωνισμών. Αναλαμβάνει επικίνδυνες πρωτοβουλίες. Επιδιώκει να παίξει το ρόλο του καλού μαθητή για τα ευρωατλαντικά συμφέροντα. Μέσω των Αμερικανανατοϊκών βάσεων και υποδομών από την Αλεξανδρούπολη ως τη Σούδα, η χώρα μας μετατρέπεται σε απέραντο πολεμικό ορμητήριο κατά άλλων λαών. Ταυτόχρονα, ο λαός μας στοχοποιείται. Είναι αποκαλυπτικές των κινδύνων που ελοχεύουν για τον λαό μας από τη μετατροπή της Ελλάδας σε ευρωατλαντικό προγεφύρωμα οι δηλώσεις του Ρώσου πρέσβη στην Αθήνα, που είπε ότι θα πρέπει να ανησυχούν οι χώρες που το έδαφος τους χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προσωπικού, όπλων και τεχνικού εξοπλισμού στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Καμία εμπλοκή έξω από την Ελλάδα δυνατοϊκή. Η φαταλία του λαού, παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά. Καταρρύπτονται στην πράξη οι μύθοι ότι ο ρόλος του μπροστάρι στα αμερικανοανατολικά σχέδια μπορεί δήθεν να εγγυηθεί την ασφάλεια, την προστασία των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας μπροστά στην τουρκική επιθετικότητα. Οι τουρκικές προκλήσεις των τελευταίων ημερών, την ώρα που η Ελλάδα εμπλέκεται στις εξελίξεις στην Ουκρανία, φανερώνουν πως ο στόχος της όλο και πιο βαθιάς εμπλοκής δεν είναι άλλος από την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων. Καμιά συμμετοχή, καμιά εμπλοκή. Έξω από την Ελλάδα, δυνατοϊκή. Εργαζόμενοι, τώρα να μας έχετε απ' έξω για να παραδώσουμε ένα υπόμνημα. Όπως θεωρείτε αυτό έχετε σωστό, τι να πω. Δηλαδή είναι σύμφωνοι, αλλά αυτή η πόρτα ανοίγει, μέσα μπαίνουν πολυεθνικά μεγανθύρια, στελέχη πολυεθνικών, όλοι καλοδεχούμενοι. Εμείς που ερχόμαστε να διαμαρτυρηθούμε για κάτι που έχει, είναι πολύ σοβαρό και αφορά κάθε ελληνική οικογένεια, εργατική οικογένεια. Δεν μας ανοίγετε την πόρτα να πάμε να παραδώσουμε, να πούμε δύο κουβέντες στην πολιτική ηγεσία. Μα δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος, ας μην είναι ο υπουργός. Μα ένας εκπρόσωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάτι. Το διπλωματικό του γραφείο είναι. Ωραία λοιπόν. Ωραία, και μας έχετε απ' έξω να στο δώσουμε έτσι. Αυτό το θεωρείτε σωστό? Εντάξει λοιπόν, αφού σας είπαν αυτό, λάβετε υπόψη σας λοιπόν ότι είναι ένα υπόμνημα εργατικών σωματείων, μαζικών φορέων της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Θέση και Ειρήνη, της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, συλλόγους αυτοαπασχολουμένων. Γιατί με αυτό τι θέλουμε να κάνουμε? Εκφράσουμε αφενός με την ανησυχία μας για τις εξελίξεις εκεί στην Ουκρανία, οι οποίες ξεχνάνε, είναι βέβαιο, φωτιά, πόλεμο και θάνατο τους λαούς όλης περιοχής. Και κατά δεύτερον, να επισύσουμε τις σοβαρές ευθύνες που έχει η ελληνική κυβέρνηση και οι προηγούμενες και αυτή η ελληνική κυβέρνηση για το γεγονός ότι μας εμπλέκει όλο και περισσότερο σε ένα κουβάρι ανταγωνισμών εκεί που τα βουβάλια χορεύουν και οι μικροί, καταλαβαίνετε, ισοπεδώνονται για χάρη πιανών τώρα, για χάρη των κερδών των πολυεθνικών, μιας χούρτας πολυεθνικών. Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή. Ασφαλεία στο μυαλό, δεν έχουν οι λαοί. Όλοι στον αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην χρησιμοποιηθεί καμία ευρωατλαντική υποδομή από ελληνικό έδαφος για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Να μην επικυρωθεί η ελληνοαμερικάνικη συμφωνία για τις βάσεις. Να κλείσουν τώρα όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές.
κανένας φαντάρος και αξιωματικός σε αποστολή εκτός συντόρων. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτό οποιαδήποτε ελληνική υποδομή, βάση, στρατόπεδο, αξιωματικός, προσωπικό δηλαδή, αξιωματικός ή στρατιώτης, να φύγει έξω από τα σύνορα της χώρας. Δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις υποδομές για να χτυπήσετε την Ουκρανία ή δεν ξέρω και εγώ που άλλο θέλετε. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον εμείς ο ελληνικός λαός με τέτοιες πολεμικές συγκρούσεις. Τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση θα φέρει στη Βουλή για επικύρωση τη συμφωνία για την παραμονή και επέκταση των βάσεων στον ελληνικό χώρο. Όλο αυτό το ατελείωτο οπλοστάσιο που έχει από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη και από μια πλευρά του Αιγαίου μέχρι το Ιόνιο. Την ημέρα εκείνη η Επιτροπή Αγώνα θα καλέσει μεγάλο μαζικό συλλαλητήριο. Να το γνωρίζουμε αυτό. Δεν γνωρίζουμε την ημερομηνία ακόμα. Είμαστε σε ετοιμότητα, όπως υψηλή ετοιμότητα θα έχουμε αναλόγως με τις εξελίξεις στην Ουκρανία να βρεθούμε ξανά στους δρόμους φωνάζοντας έξω οι βάσεις του θανάτου, αποδέσμευση από ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, και να κλείσουν τώρα οι βάσεις στα στρατηγεία να πάψει η Ελλάδα να είναι ορμητήριο πολέμου. Καμιά συμμετοχή, καμία ενοχή έξω από την Ελλάδα είναι ατοϊκή. Όμως συνάδελφοι, συναγωνιστές, γνωρίζουμε ότι στις 26 έχουμε και πανεργατικά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Οφείλουμε και σε αυτά τα συλλαλητήρια να έχει ιδιαίτερη θέση, έχει ιδιαίτερη αξία να πούμε, να κουβεντιάσουμε τους εργαζόμενους και τα συνθήματά μας, οι ανακοινώσεις μας, η παρέμβασή μας το άλλο Σάββατο να είναι τέτοιο που να παίρνουν και το ανάλογο μήνυμα, γιατί το οργανωμένο ταξικό εργατικό κίνημα ποτέ δεν άφησε αυτά τα πράγματα στην τύχη του. Και το ζήτημα της συμμετοχής της χώρας σε τέτοιες λυκοσυμμαχίες αφορά κάθε εργατική οικογένεια. Καλό κουράγιο, καλή συνέχεια σε όλους μας. Πείτε του και ένα τελευταίο. Ότι σε περίπτωση που αποφασίσει να μας εμπλέξει ακόμα περισσότερο, να ξέρετε ότι το εργατικό λαϊκό κίνημα δεν θα μείνει με τα κέντρα στα δρόμια. Έξω! Το ΝΑΤΟ! Να φύγουνε οι βάσεις! Καμιά συμμετοχή! Στις